Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μέσον, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βεβαίως να πούμε κάτι γενικότερο. Ναι. Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Βλέπετε ότι καλά, η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής και το Τμήμα Τροποκτονιών κάνει δουλειά. Βέβαια. Να λέγονται κι αυτά. Όλοι, παντού κάνει. Όταν υπάρχουν, δεν είναι, είναι λαγωνικά. Οι αστυνομικοί όταν έχουν το πείσμα και αποφασίζουν να βρουν τον δολοφόνο, τα στοιχεία θα τα δέσουν κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει ο ύποπτος, θα τα δέσει η αστυνομία τα στοιχεία. Δεν γλιτώνει κανένας. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, ήσασταν και εσείς αυτούς που τους εκατομμύρια Έλληνες που είπανε το ξέρα εγώ μόλις ανακοινώθηκε η ομολογία του 32χρονου. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να αποτελεί εξαίρεση σε αυτήν την ήταν εμφανώς από την αρχή έτσι. Ικανότητα. Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε, είχε σχολιαστεί στη ευθύς εξ αρχής και από εσάς τους δημοσιογράφους. Βέβαια, ήταν διάχυτη η αίσθηση. Και μάλιστα υπήρχαν και ορισμένες δικαιολογίες του τύπου ότι είναι εκπαιδευμένος και τα λοιπά. Θα πρέπει να σας πω από αυτό εν γέννη ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση επερχομένου κινδύνου ή στη διαχείριση εν εξελίξη κινδύνου. Ναι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Εδώ πρόκειται για την αίσθηση της απολίας του πλέον στενού ανθρώπου. Μιλάμε για την ψυχραιμία τώρα, έτσι. Ακριβώς. Η αίσθηση της απολίας δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται όταν υπάρχει. Ο πόνος της απώλειας δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να δείξει. Κανείς δεν μπορεί να εκπαιδευτεί. Μπράβο. Κάτι θα δείξει το πρόσωπο. Την αντιμετώπιση της απώλειας. Κάτι θα φανεί στο πρόσωπο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο να αντιμετωπίζω τον κίνδυνο και άλλο να βιώνω την απώλεια και μάλιστα απώλεια υποτίθεται του πλέον προσφυλούς προσώπου στη γη. Ναι. Αυτό που φέρεται να έχουν καταθέσει και άλλοι άνθρωποι, να έχουν ενημερώσει και άλλοι άνθρωποι σαν μάρτυρες γύρω από τον 32χρονο, ότι γενικά ήταν ένα άτομο που δεν είχε κρίξεις συναισθηματικές, δεν έδειχνε συναισθήματα. Τι υποδηλώνει? Θα σας πω, για να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία θα πούμε και για να είμαστε και μέσα στα πλαίσια της ιατρικής διοντολογίας, θα πρέπει να συζητάμε πάντα τι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει κανείς να εξετάσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να γνωρίζει αν το βάζει τις συνθήκες. Άρα μιλούμε για το τι συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο σημείο να σκοτώσει, να σκοτώσει για οποιαδήποτε αιτία, ναι, πλην της περιπτώσεως άμεσου και επικειμένου κινδύνου ζωής, έτσι, δηλαδή να σκοτώσει εν αμήνη όπως λέγεται, ναι. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Προσέξτε, δεν είναι ασθενής, δεν νοσεί. Αυτό το οποίο έχει δεν είναι νόσος. Σωστό. Δεν είναι μια διαταραχή της υγείας. Μάλιστα. Είναι μια extreme, το λέω έτσι ως το δυνατόν πιο πέρα, μια ακραία κατάσταση του φυσιολογικού. Ναι. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν έχουν μια προσωπικότητα, μια κατασκευή δηλαδή η οποία είναι extreme, είναι ακραία σε ορισμένα χαρακτηριστικά της, αλλά δεν νοσούν, έχουν πλήρη καταλογισμό και αυτό και πρέπει να πάνε φυλακή, να διαμεραστούν διαφόρους τρόπους. Λοιπόν, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν έντονη την αίσθηση του φόβου και δεν έχουν την έντονη την αίσθηση αυτό που λέμε εμείς της εμπαθίας, δηλαδή δεν μπορούν να συναισθάνονται τον άλλον. Ναι. Για να σας πω ότι, να το διαφορετικά και πιο λαϊκά, ότι δεν συμπονούν. Ναι. Εύκολα. Ή δεν συμπονούν καθόλου. Αυτό μαζί με ένα έντονο στοιχείο βιαιότητος υπό την έννοια της βιαίας επιθετικότητας, τη σωματική δηλαδή επιθετικότητας. Όχι πλεκτική. Ο συνδυασμός τώρα όλων αυτών των στοιχείων. Ο συνδυασμός όλων αυτών εδώ μπορεί να οδηγήσει στον πόνο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αληθεύει αυτό το οποίο κυκλοφορεί τώρα στα μέσα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι πρόκειται περί στιγμίας αντιδράσεως. Διότι υπάρχει και περίπτωση, λέω εν γέννη, όχι κατά ανάγκη. Ναι. Υπόθεση, υπάρχει και περίπτωση του σχεδιασμού. Mm-hmm. Εάν υπάρχει και απότερο όφελο. Οικονομικό. Ναι, σωστό. Υπάρχει και δεν μπορεί το απότερο όφελος να μην είναι απαραίτητα οικονομικό. Μπορεί να είναι το γεγονός, ας πούμε, ότι είναι η απειλή, ναι, ότι θα πάρει άλλο το παιδί και θα φύγει, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Η διευθέτηση, ας πούμε, των οικογενειακών
και προσωπικών ζητημάτων με έναν εντελώς γουπαθή τρόπο. Τώρα, για να προσπαθήσω να θέσω τα ερωτήματα γενικολογώντας και εγώ, χωρίς να μπαίνουμε ακριβώς στην ίδια υπόθεση, γιατί είναι αντιληπτό ότι δεν είχατε την ευκαιρία να καθίσετε απέναντι στον συγκεκριμένο να τον εξετάσετε. Ναι, ούτε και να γνωρίζετε κανείς τα πραγματικά στοιχεία, είναι αυτό που όλα τα πραγματικά η αστυνομία θα ακόμη εν εξελίξει τις υποθέσεις. Δίνει στη δημοσιότητα, έτσι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων, εννοώ την ψυχραιμία, όλα αυτά που μπορεί να οδηγήσουν που αναφέρατε στον φόνο, σε συνδυασμό όμως με τη στάση αυτή της μυθοπλασίας που ακολούθησε. Δηλαδή τι χρειάζεται να διαθέτει μια προσωπικότητα, ένας δράστης, για να μπορέσει να κάτσει να στήσει μια ολόκληρη τέτοια μυθοπλασία και να την υποστηρίζει και για 30 μέρες. Είναι αυτό το οποίο στη δική μας γλώσσα λέγεται βαρία ψυχοπαθητική εντός εισαγωγικών, όχι από την έννοια της νόσου. Ναι. Αντικοινωνική δομή προσωπικότητας. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συλλάβει ένα σχέδιο βλάβης άλλων και να το εκτελέσει χωρίς να ιδρώσει αυτή του. Ναι. Και εν συνεχεία να στήσει και ένα ολόκληρο σενάριο. Και να στήσει και ένα ολόκληρο σενάριο. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και αυτό θα παίξει σίγουρα τεράστιο ρόλο και στην κρίση του δικαστηρίου όποτε γίνει αυτό. Πιστεύετε... Δηλαδή, δεν υπάρχει απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις η αντίδραση, η συναισθηματική, αυτό που λέει ο λαός, εμπρασμό ψυχής. Ναι. Υπάρχει μετά και ένα πλήρες σχέδιο προσπάθειας συγκάλυψης αυτού εδώ. Διότι αντιλαμβάνεστε δεν ήταν εντελώς διαφορετική η εξέλιξη της υποθέσεως αν πάνω στον καυγά ας πούμε συνέβαινε το μοιραίο. Ναι, την έδωσε να πάρουμε μια σκάλα ας πούμε και την... Ακριβώς, ναι. Αυτό θα σας έλεγα, το νηστήκατε πολύ σωστά. Είναι άλλο να σμπρώξεις κάποιον και να γίνει το ατύχημα. Ναι. Και άλλο, προσέξτε το ότι θα πω. Να πάρεις ένα μαξιλάρι. Και άλλο να εμποδίσεις, ας το πούμε, την αναπνοή. Έτσι. Μέχρι σημείου θανάτου. Προσέξτε, είναι δύο εντελώς. Γιατί θέλει και ένα χρόνο αυτό. Δηλαδή, άντε χρόνο, πάνω στα νεύρα σου παίρνεις ένα μαξιλάρι και το βάζεις στα μούτρα του αλουνού. Αλλά πόση ώρα το κρατάς εκεί. Ακριβώς. Είναι τεραστία σημασία σε αυτό που μόλις είπατε. Ναι. Διότι αυτή η επιμονή δείχνει ανθρωποκτόνο διάθεση, η οποία δείχνει ανθρωποκτόνο δυνατότητα. Ξέρετε, και όμως δεν είναι σε θέση να σκοτώσουν όλοι. Ναι. Μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πληθυσμού, αυτό που έχει αυτά τα στοιχεία της συγκεκριμένης δομής προσωπικότητας, μπορεί να σκοτώσει. Έτσι. Θα μας σκοτώσουν όλοι. Μπορεί όλοι να φτάνουμε στο σημείο ή να έχουμε φτάσει στο σημείο μόνο κάποια στιγμή και να πούμε πω ας σε βάλω κάτω... Πολλές φορές. Άλλο τι λέμε τώρα. Άλλο, αυτό λέω. Στην καθημερινότητά μας, μην το κάνεις. Θα σε σκοτώσω, ρε. Αντικειμενικά, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε σε ακραίες συνθήκες να δείξουν ανθρωποκτόνο επιθετικότητα. Αλλά ας το πούμε ότι είναι περισσότερο συχνό να δείχνει κανείς ανθρωποκτόνο επιθετικότητα μόνο όταν απειλείται η ίδια του η ζωή προσβλεφτά των ανθρώπων. Καταλάβατε. Και είναι εντελώς διαφορετικό να κανείς, αυτά. Να μπορεί κανείς να σκοτώσει χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις είναι σε ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο κομμάτι του πληθυσμού και θέλει να έχει κανείς αυτά τα στοιχεία του. Και μάλιστα με έναν τρόπο που θέλει διάρκεια. Διότι δεν είναι πήρα ένα πιστόλι και πυροβόλησα. Πάτησα ένα δευτερόλεπτο το σκανδάλι. Αυτή είναι η ανθρωποκτόνο διάθεση. Ναι. Έτσι, και μάλιστα και εδώ το θέσετε σωστά, υπάρχει και μία πιθανότητα των λεγόμενων εκρηκτικών προσωπικότητων. Είναι αυτοί δηλαδή που μέσα στο θυμό μπορούν να κάνουν κάτι για το οποίο μετά μετανοούν ή εν πάση περιπτώσει το οποίο δεν θα έκαναν υπό διαφορετικές συνθήκες. Εκεί βεβαίως είναι διαφορετική. Έχουμε δει δράστες να συνθλίβονται από αυτό που έχουν κάνει. Έτσι. Ακριβώς. Είναι διαφορετική η συρροή των περιστατικών. Θυμώνει κανείς. Κάνει ας πούμε την αποτρόπια πράξη, αλλά μετά δεν τη συγκαλύπτει. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Είπατε και προηγουμένως, δεν συγκαλύπτεται αυτή η πράξη. Παραδίδεται αμέσως, δείχνει ότι μετανομή είναι οι λεγόμενες εκρηκτικές επιθετικότητες, οι εκρηκτικές προσωπικότητες, που εδώ σίγουρα σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Πιστεύετε, κύριε Βαρτζόπουλο, ότι το θέμα της
τα θέματα που συζητάμε τώρα και η ψυχιατρική, ψυχολογική διάσταση του θέματος θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδεχομένως και της υπερασπιστικής γραμμής. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα υπερασπίσεως βάσει αυτής της γραμμής. Καμία απολύτως. Διότι σας λέγω ότι δεν πρόκειται περί νόσου. Ναι. Η υπεράσπιση πάνω σε αυτή τη γραμμή μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης δεν έχει καταλογισμό των πράξεών του. Δεν έχει ας πούμε στοιχεία καταλογισμού ή έχει μερική άση του καταλογισμού. Μερική άση του καταλογισμού υπάρχει, πάλι το λέω λαϊκά, όταν έχουμε εμβρασμό ψυχής πράξη ή όταν έχουμε αυτή την εκρηκτικότητα που μόλις συζητήσαμε. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς απολύτως τίποτα. Οι γκάφες. Τι οι γκάφες που μπορεί να γίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, τι μπορεί να υποδηλώνουν και τι εννοώ οι γκάφες. Υποτίθεται ότι πας ψύχρεμα από ένα σημείο και μετά να σκηνοθετήσεις μια ληστεία, αλλά για παράδειγμα δεν ξυλώνεις την κάμερα όπως θα έκανε ένας φυσιολογικός ληστής, πας και βγάζεις την κάρτα μνήμη για να μην δαπανίσεις 100 ευρώ για καινούργια κάμερα, ας πούμε. Προσέξτε. Αυτό είναι τσιγκουνιά, έτσι, από τσιγκουνιά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα είναι σίγουρα η ένταση τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι όσο να είναι και κανείς ψυχρός εκτελεστής, πάντα υπάρχει η ένταση της στιγμής, δηλαδή η συναισθηματική φόρτιση. Και το δεύτερο κύριο μας είναι και το IQ. Ναι. Είναι το IQ. Εξαρτάται δηλαδή από το, για να το πω έτσι απλά, ναι, και από το πόσα μεγαμπάιτς έχει κανείς στον εγκέφαλό του. Σωστό. Σωστό. Αν και θεωρητικά ένας πιλότος, έτσι, που εν πάση περιπτώσει χειρίζεται ένα πάρα πολύ πολύπλοκο μηχάνημα, δεν είναι το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο, δεν είναι κάτι... καλά, δεν συνδέονται πάντα αυτά εδώ με... Όχι, λέτε. Δεν είναι ευθεία η αναλογία. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα τώρα από εδώ και πέρα εκτιμάτε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ένα προσωπείο που θα βγει, δηλαδή να δούμε τώρα, να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε από εδώ και πέρα έναν συντετριμένο συζυγοκτόνο ο οποίος ενδεχομένως θα σπάσει υπό το βάρος το ψυχολογικό όλου του προηγούμενου διαστήματος. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλές υπερασπιστικές γραμμές από εδώ και πέρα. Σίγουρα θα συζητήσει με τον δικηγόρο του. Mm-hmm. Αλλά και εκ της εμπειρίας σας λέγω, σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπερασπιστικές γραμμές είναι ελάχιστες. Εκείνο το οποίο θα υποθέσω εγώ σε αυτή την ειδική, αν θέλετε, κατηγορία την οποία συζητάμε, είναι ότι ακριβώς αυτό που είπατε, θα ακολουθηθεί η γραμμή της μεταμιλίας, ναι, η γραμμή ότι εγγένει το εμβρασμό ψυχής, κάτι το οποίο... Ναι, αυτό το εμβρασμό ψυχής που φέρετε να δήλωσε. ...προσπάθεια συγκαλύψεως. Mm-hmm. Τελευταία... Καλυστία, πούμε, την ανατροφή του παιδιού, αντιλαμβάνεστε, ναι, όλα αυτά. Τελευταία ερώτηση, κύριε Βαρτζόπουλε, πόσο, τι ψυχολογικό προφίλ πρέπει να έχει ένας δράστης μιας τέτοιας δολοφονίας για να πάει μετά στους γονείς ή στους συγγενείς του θύματός του να τους αγκαλιάσει, να τους παρηγορεί και να αντικρίζει τους ανθρώπους τους οποίους στέρισε το παιδί τους, από τους οποίους στέρισε το παιδί, να τους αντικρίζει έτσι και να έχει και αυτή τη συμπεριφορά την παρηγορητική, να τους αγκαλιάζει, να είναι... όλα αυτά τα οποία λέτε είναι εκφάνσεις του ιδίου φαινομένου αυτής της εγκληματικής προσωπικότητας, για να το πούμε απλά. Γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι δεν έχω την εμπάθεια, δεν συμπονώ, και είναι άλλο από τη μία να μην συμπονώ, αλλά από την άλλη να υποκρίνω με το συναίσθημα της συμπόνιας. Ναι, 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 σας λέω, όλα αυτά εδώ είναι εκφάνσεις αυτής εδώ της βασικής δομής, της αντικοινωνικής, αν θέλετε, απλά εγκληματικής δομής προσωπικότητας. Της δομής προσωπικότητας, δηλαδή, που μπορεί να εγκληματεί. Πόσο υπάρχει έτσι, μια στατιστική, έτσι, του ο μέσος άνθρωπος, πώς είναι η μέση, ποιος είναι ο μέσος αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Γιατί βλέπω εδώ τον Άρη τον Παπηδάκη απέναντί μου, τον βλέπω καμιά φορά γυαλίζει λίγο το μάτι του. Εντάξει, ναι, προφανώς. Σίγουρα η παρατήρησή σας είναι σωστή, δεν θέλω να σας, ναι, πω. Το θέμα είναι γιατί γυαλίζει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι τι συνέπειες έχει που γυαλίζει. Μάλιστα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι
δεν αρκεί να έχει κανείς αυτή τη δομή προσωπικότητας. Αυτές οι δομές της προσωπικότητας έχουν και γεννητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δομή προσωπικότητας δεν θα γίνει κατά ανάγκη εγκληματίας. Ναι. Το αν θα γίνει εγκληματίας ή όχι εξαρτάται πάρα πολύ και από τον τρόπο της ανατροφής του. Δηλαδή από τις βασικές αρχές, ηθικές αρχές, οι οποίες είναι επίκτητες. Δηλαδή προσυδειάζονται κατά τη διάρκεια της πρωίμου ζωής και κυρίως της εφηβείας μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση. Άρα όλοι γεννιόμαστε με κάποια ένστικτα τα οποία όμως διαμορφώνονται. Όλοι γεννιόμαστε με μία δομή, αλλά η οποία αυτή η δομή αποκτά, ας το πούμε, τις αξίες της κατά τη διάρκεια της ανατροφής μας. Δεν είναι κακό να έχει κανείς μία επιθετική προσωπικότητα, έτσι. Δηλαδή, γιατί οι επιθετικές προσωπικότητες χρειάζονται πάρα πολύ, να σας πω, για να συνοηθούν μεταξύ μας τους πιλότους των αεροπλάνων μας. Βέβαια. Χρειάζονται στους κομάντους. Ναι. Χρειάζονται στους αστυνομικούς οι οποίοι θα κυνηγούν το βράδυ με τόπο στο χέρι μέσα στα σοκάκια να τους εμπόδιζουν. Αλλά το πώς θα εκδηλώσεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι σε ποιο ηθικό πλαίσιο, σε ποιο πλαίσιο, ας πούμε, κοινωνικών αξιών και κινήτρων θα εκδηλώσεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως το είπατε ακριβώς. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, δεν έχει σημασία ο επιπολασμός αυτών των στοιχείων προσωπικότητα, των στοιχείων του χαρακτήρου. Σημασία έχει η ολοκληρωμένη προσωπικότητα η οποία δημιουργείται και μέσα από την παιδεία. Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τα επιστημονικά σας φώτα. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά.